Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε πατάτες με αυγά. Ξέρω ότι η συνταγή ίσως να σας φαίνεται απλή, αλλά θα φτιάξουμε στην απόλυτη της εκδοχή, γιατί ας δείξω έναν μοναδικό τρόπο για να φτιάξετε τις πατάτες. Θα πείσουμε τα αυγά στην εντέλεια, θα συνοδεύσουμε με bacon, ντοματίνια και ουσιαστικά θα φτιάξουμε το πιο rustic street food που έχετε δοκιμάσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι μπορούμε να κάνουμε και κανονικές πατάτες τηγανιτές να σερβίρουμε τα αυγά μας, αλλά εγώ ήθελα να σας δείξω ένα μοναδικό τρόπο, πολύ εύκολο και πολύ γρήγορο, που μπορείτε να εντυπωσιάσετε τους πάντες, γιατί θα φτιάξουμε την πατάτα λίγο διαφορετικά. Θα φτιάξουμε ουσιαστικά πατάτες νταρφέν. Πώς θα τις φτιάξουμε? Παίρνουμε μία πατάτα, τη ξεφλουδίζουμε. Η πατάτα ξεφλουδίστηκε και πάμε εδώ, στον τρίφτη. Βάζουμε την πατάτα στον τρίφτη και την τρίβουμε. Μεταξύ, με αυτή τη διαδικασία, επειδή κάθε φορά για να κάνουμε πατάτες τηγανιτές πρέπει να βάλουμε ένα σκάσμο λάδι, να τηγανίσουμε, να κάνουμε πολλή ποσότητα, παίρνει μισή ώρα για να γίνει. Με αυτόν τον τρόπο, σε 10 λεπτά και οι πατάτες θα είναι έτοιμες, οπότε είναι κάτι που σίγουρα θα λατρέψετε και θα σας αρέσει. Πιστέψτε με, είναι καταπληκτικό. Και ήδη νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και από εσάς. Παίρνουμε τις πατάτες. Τις ρίχνουμε σε μία πετσετούλα, εδώ. Ένα μπολάκι, εδώ. Και στίβουμε λίγο τις πατάτες. Κοιτάξτε, έχουν πάρα πολύ υγρασία και αυτή την υγρασία δεν τη θέλουμε. Τέλεια. Και έτσι όπως στύψαμε την πατάτα, τη βάζουμε σε ένα μπολάκι. Τέλεια, τριφτή, πεντανόστιμη. Και αυτή την πατάτα είναι που θα επεξεργαστούμε. Βάζω ένα τηγανάκι σε σιγανή φωτιά να καίει. Και αρχίζω εδώ πέρα στην πατάτα να προσθέτω γεύση. Η γεύση που θα προσθέσω είναι πάρα πολύ απλή. Ουσιαστικά θα βάλω λίγο θυμαράκι. Μπορείτε να βάλετε και ρίγανη αν σας αρέσει και δεν έχετε θυμάρι. Πάει πάρα μα πάρα πολύ. Κοιτάξτε, λίγο θυμαράκι. Αλάτι, πιπέρι. Και πιπεράκι. Λίγο δένδρο λίβανο, εμένα μου αρέσει. Άμα δεν σας αρέσει, δεν βάζετε. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ μαζί με το θυμάρι το δένδρο λίβανο. Γενικά, ό,τι μυρωδικά θέλετε μπορείτε να βάλετε. Και σε περίπτωση που σας αρέσει, μπορείτε να προσθέσετε και λίγο σκόρδο. Μια σκελίδα είναι υπερβολική για μια πατάτα. Λίγο τρίψτε, ίσα-ίσα, να ρίξουμε λίγο σκορδάκι. Ανακατεύουμε. Να φροντίσουμε να πάνε όλα τα υλικά παντού. Και μόλις ανακατέψουμε. Το τηγάνι μας ίσα ίσα έχει κάψει, δεν θέλουμε να κάψει πάρα πολύ. Ρίχνουμε περίπου 3 κουταλιές της σούπας λάδι. Σε περίπτωση που θέλετε μπορείτε να μοιράσετε ακόμα και μισό λάδι, μισό βούτυρο. Λοιπόν, και ρίχνουμε όλη την πατάτα μέσα. Πώς σας φαίνεται, σαν μια εύκολη λύση όταν θέλετε να κάνετε γρήγορα μια συνταγούλα, μια πατάτα. Πιέζουμε καλά να ενωθεί η πατάτα και μην ανησυχείτε, γιατί καθώς θα περνάει η ώρα, το άμυλο που έχει πατάτα, όλο αυτό που φαίνεται ότι είναι σπασμένο, κατά έναν περίεργο τρόπο θα ενωθεί. Αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά περίπου 4-5 λεπτάκια από τη μία πλευρά. Μετά από 4 λεπτά, 5 θα γυρίσουμε και οι πατάτες μας θα είναι έτοιμες. Λοιπόν, το μυστικό εδώ πέρα είναι να έχετε χαμηλή φωτιά για να προλάβει να ψηθεί από κάτω. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έγινε. Και μόλις αρχίζει να ψήνεται, όπως σας είπα, ενώ φαινόταν ότι στην αρχή όλα ήταν λάθος και όλα ήταν σπασμένα, τώρα είναι ενωμένο. Κοιτάξτε. Γυρνάμε και είναι έτοιμο. Βέβαια, σε καμία περίπτωση, άμα δεν μπορείτε να γυρίσετε έτσι, θα το γυρίσετε έτσι. Θα πάρετε κανονικά μια σπάτουλα, το γυρνάτε. Κοιτάξτε εδώ, είναι σαν κρεπούλα. Έχει γίνει τόσο τραγανό από πάνω και τόσο ωραίο και ζουμερό από μέσα, που δεν θα πιστεύετε ότι είναι πατάτη τηγανητή. Με μόλις ελάχιστα λιπαρά, γιατί βάλαμε μόνο 2-3 κουταλιές σούπας λαδάκι, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Έχουμε ψήσει ήδη 5 λεπτά από τη μία πλευρά. Σε σιγανή φωτιά θα ψήσουμε άλλα 5 λεπτά και μέχρι που να πάρει επίσης ωραίο χρώμα και να γίνει τραγανό από την κάτω πλευρά και να ψηθεί μέχρι μέσα. Και μόλις γίνει τραγανό, θα σερβίρουμε και θα φτιάξουμε τα αυγά μας με το μπέικον για να βάλουμε από πάνω. Και οι πατατούλες μου είναι έτοιμες, κοιτάξτε εδώ. Είναι σαν κρέπα, είναι φανταστικό, είναι το απόλυτο γεύμα, ειλικρινά. Πατάτες με αυγά και στην πιο απόλυτη εκδοχή τους, χωρίς πολλά λιπαρά. Εντάξει, έχουμε λιπαρά, αλλά είναι όσα πρέπει να έχουμε. Τώρα, πατάτες με αυγά θέλουν συνήθως και λίγο μπέικον, οπότε έχω 3 φέτες μπέικον εδώ πέρα. Θα τις ψήσω να δώσω ωραίο χρώμα. Και θέλω λίγο χαρτάκι για να σκουπίσω μετά το τηγάνι μου και να ψήσω τα αυγά. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη και το καλό της υπόθεσης είναι ότι ξεκινήσαμε με ένα τηγάνι και σιγά σιγά, δίπλα ακριβώς, ετοιμάζουμε το πιάτο μας. Αυτό είναι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ, το μπέικον γίνεται ωραίο, χωρίς καθόλου λάδι. Πάει η πρώτη είναι έτοιμη, πάει η δεύτερη είναι έτοιμη,
Πάει η τρίτη, είναι έτοιμη. Και εδώ πέρα δεν θα παραψήσω τον μπέικον να το κάνω πάρα πολύ τραγανό. Γιατί θέλω να έχει έτσι την αίσθηση κρέατος. Ουσιαστικά δεν θέλω να είναι πάρα πολύ crunchy. Θα είναι crunchy, αλλά όσο πρέπει. Το μπέικον είναι έτοιμο. Βγάζουμε εδώ. Αρχίζουμε, προσθέτουμε πάνω στις πατάτες. Κοιτάξτε εδώ. Ένα εδώ. Παναγία μου. Χαρίζουμε λίγο το τηγανάκι. Και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα αυγά μας. Για να φτιάξουμε αυγά. Λιγανιτά χρειαζόμαστε καλής ποιότητας βούτυρο. Έτσι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιούμε βούτυρο Olympus, που είναι πλούσιο σε γεύση, έχει υπέροχο άρωμα και φτιάχνεται μόνο από ελληνικό φρέσκο γάλα. Όσο πιο καλό το γάλα, τόσο πιο καλό το βούτυρο. Δεν χρειαζόμαστε πολύ, χρειαζόμαστε μία κουταλιά της σούπας. Οπότε θα ανοίξω κατευθείαν τη συσκευασία. Θα βγάλω μία κουταλιά της σούπας, δεν θέλουμε παραπάνω, αλλά θέλουμε ουσιαστικά τη γεύση από το βούτυρο και για να πάρουμε την απόλυτη γεύση από το βούτυρο πρέπει να αφήσουμε το βούτυρο να κάνει αυτό το πράγμα στο τηγάνι. Κοιτάξτε εδώ και σπάμε μέσα τα δύο αυγουλάκια μας. Προσεκτικά, ένα, Παναγία μου μυρίζει τόσο ωραία, και ένα εδώ και αφήνουμε να πάρουν την υπέροχη γεύση από το βούτυρο. Το μόνο που θα προσθέσουμε είναι λίγο πιπέρι. Αυτός ο ωραίος ο θόρυβος από τα αυγά που τσιριζουν μέσα στο βουτυράκι είναι φανταστικό. Με δώσω λίγο τη φωτιά, να δώσω λίγο χρόνο. Εδώ και κοιτάξτε εδώ. Το βούτυρο αρχίζει να κάνει τα αυγά μου φανταστικά. Κατά έναν περίεργο τρόπο, όταν κάνω αυγά με βούτυρο, θυμίζει τον παππού μου που με έκανε όλη την ώρα αυγά με βούτυρο όταν ήμουν μικρός. Και πάντα αυτό που έκανε ήταν αυτό. Κοιτάξτε, αυτό που λένε οι Γάλλοι το βούτυρο αροζέ, και κάνουν σε όλα τους τα κρέατα. Εμείς, σαν φιλοσοφία στην Ελλάδα, το έχουμε από μικρή και το φτιάχναμε πάντα στα αυγά μας, έτσι δεν είναι? Ρίξτε λίγο βουτυράκι πάνω από τα αυγά. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σε όλους μα όλους πρέπει να τρέχουν τα σάγια και είμαι σίγουρος ότι θα μπείτε στη διαδικασία να φτιάξετε αυγά τηγανιτά σπίτι σας. Όπως είναι, ερχόμαστε εδώ και βάζουμε πάνω από το μπέικον, πάνω από τις πατάτες μας, ρίχνουμε το βουτυράκι και αυτό είναι το απόλυτο comfort food. Τώρα, ήρθε η ώρα για λίγο ρόκα. Λίγο φέτα, πρέπει να δώσουμε την αίσθηση ότι τρώμε κάτι υγιεινό και ίσα ίσα 2-3 ντοματίνια για να κάνουμε ένα πιο ολοκληρωμένο γεύμα. Οπότε κόψτε λίγα ντοματίνια, κόψτε εδώ, ίσα ίσα να υπάρχουν, ίσα ίσα να υπάρχει λίγο σαλάτα. Πάνω από τις πατάτες μας, μαζί με τα ντοματίνια, λίγο ρόκα, εδώ ίσα ίσα να υπάρχει. Και επειδή είμαστε στην Ελλάδα, για μας πατάτες με αυγά δεν υφίστανται χωρίς φετούλα. Οπότε φετούλα τριμμένη από πάνω, όχι πολύ, μην το παρακάνετε. Θέλει ίσα ίσα να μας βγάζει μια ελαφριά γεύση φέτας και βουάλα. Νομίζω ότι παρέδωσα την απόλυτη συνταγή για πατάτες με αυγά. Και μετά από ένα τηγάνι και αρκετή προσπάθεια των 15 λεπτών, έχουμε το απόλυτο γεύμα μπροστά μας και νομίζω ότι κι εσείς αυτό που θέλετε να δείτε είναι αυτό. Τα αυγά είναι ψημένα στην εντέλεια. Από κάτω έχει μπέικον, έχει τις πατάτες μας που είναι τόσο τραγανές και με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο φτιαγμένες. Και αυτή είναι η απόλυτη μπουκιά. Μπορώ να πω πάρα πολύ υπεύθυνα ότι είναι οι καλύτερες πατάτες με αυγά που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Κάνετε subscribe στο κανάλι μας, κάνετε comments κάτω από το βίντεο και μην ξεχνάτε να κάνετε share τη συνταγή με τους φίλους σας. Και μόλις φτιάξετε αυτή τη συνταγή, κάντε ένα βιντεάκι, βγάλετε μια φωτογραφία, στείλτε μου και εμένα να δω τι έχετε κάνει. Και τώρα εγώ θα μείνω μόνος μου με τα αυγά και τις πατάτες για να γίνει χαμός.